πλήγματα πυροβολικού στην πόλη Ζολότε, που βρίσκεται στην περιφέρεια Λουγκάνσκ της Ανατολικής Ουκρανίας, προκάλεσαν το Μεγάλο Σάββατο το θάνατο 2 αμάχων και τον τραυματισμό άλλων 2, σύμφωνα με ανάρτηση του κυβερνήτη της περιφέρειας Σερχί Χαϊντάι. Όλες οι ελεγχόμενες από την Ουκρανία πόλη στο Λουγκάνσκ δέχονται συνεχώς βομβαρδισμό από τις ρωσικές δυνάμεις και το σφυροκόπημα εντείνεται, δήλωσε νωρίτερα ο Χαϊντάι. Ο ίδιος είπε ότι οι ουκρανικές δυνάμεις εγκαταλείπουν κάποιους οικισμούς για να ανασυγκροτηθούν, αλλά η κίνηση αυτή δεν πρέπει να ισοδυναμεί με σημαντικό πλήγμα. Εξάλλου, υπάρχουν 2 θύματα και στην Οδυσσό της Ουκρανίας ως αποτέλεσμα ενός πυραυλικού πλήγματος στην πόλη που σημειώθηκε το Μεγάλο Σάββατο, δήλωσε στην κρατική τηλεόραση ο εκπρόσωπος της περιφέρειας Σερχί Μπρατσούκ, ενώ ο επικεφαλής της Ουκρανικής Προεδρίας έκανε λόγο για 5 νεκρούς και 18 τραυματίες. Σύμφωνα με την νότια διοίκηση της αεροπορίας των Ουκρανικών Ενόπλων Δυνάμεων, 2 πύραυλοι έπληξαν εγκαταστάσεις του στρατού και 2 κτίρια κατοικιών στην Οδυσσό. Οι δυνάμεις αντιαεροπορικής άμυνας κατάφεραν να αναχαιτήσουν 2 άλλους πυράβλους που είχαν στόχο την πόλη, αναφέρει σε ανακοίνωσή της η διοίκηση. Στο μεταξύ, ένας βοηθός του Δημάρχου της Μαριούπολης δήλωσε ότι η προγραμματισμένη για το Μεγάλο Σάββατο απομάκρυνση αμάχων από την πόλη δεν πραγματοποιήθηκε. Μια νέα προσπάθεια απομάκρυνσης αμάχων από τη Μαριούπολη, ένα μεγάλο μέρος της οποίας ελέγχεται από το ρωσικό στρατό, είχε σχεδιαστεί να γίνει το Μεγάλο Σάββατο, όπως δήλωσε νωρίς το πρωί η αντιπρόεδρος της Ουκρανικής κυβέρνησης, κάτι που δεν κατέστη εφικτό.